όπως ακόμα μια φορά βρισκόμαστε εδώ να διεκδικούμε τα αυτονόητα, την ενίσχυση, τη στελέχωση, την βελτίωση των συνθηκών στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και στην Πρωτοβάθμια Αυτονόητα Υγείας. Μετά από τρεις εξάρσεις της πανδημίας, ήταν εμφανές σε όλη την Ευρώπη και σε όλα τα κράτη ότι εκ των όνων που είναι η ύπαρξη συστημάτων υγείας, εθνικών, κρατικών, πλήρως στελεχωμένων και ικανών να αντιμετωπίσουν τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Η εμπειρία έδειξε, στην Ιταλία παραδείγματος χάρη μεγάλη υποστελέχωση του κλιματικού συστήματος ακολουθήθηκε από εκατόντες νεκρών. Το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου το αποτυχημένο μοντέλο των συνεργασιών δημόσιου ιδιωτικού τομέα είχε τα ίδια αποτελέσματα, και στη Σουηδία τα ίδια, και υποστελέχωση κρίσιμων νοσοκομείων και κρίσιμων πρωτοβάθμιων υγειονομικών δομών, υποστελέχωση και ΣΔΙΤ, συνεργασία δημόσιου ιδιωτικού τομέα. Επομένως, απεδείχθηκε περίπτερα να είναι τέτοιες καταστάσεις μόνο τα συστήματα, τα δημόσια συστήματα υγείας που μπορούν να τα αντιμετωπίσουν, και την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, και οι οποίοι τελικά τη στιγμή που ο ιδιωτικός τομέας ήταν απόν και καθαρός και αποστηρωμένος, το εξαφλειωμένο προσωπικό του ΕΣΕ και της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο κέντρο υγείας ήταν να αντιμετωπίσει όλη την κατάσταση. Και όπως βλέπετε και το εμβολιαστικό πρόγραμμα, έχουμε τις εμβολιαστικές γραμμές εδώ, το ίδιο υποστελεχωμένο προς το σύστημα, το οποίο από το οποίο έχουμε γύρω στο 30% των στελεχών των οργανικών θέσεων που προβλέπονται από τους πεζοκομμένους οργανισμούς του 2012. Και παρόλα αυτά, ενώ είναι πασιφανές ότι αυτό είναι η αναγκαιότητα ενίσχυσης του ΕΣΥ, δια στόματος του Πρωθυπουργού, ακούσαμε ότι θα πρέπει να γίνει εξορθολογισμός του συστήματος και να γίνει η εισαγωγή του νέου ΕΣΥ, το οποίο με την σχέση κόστους, ωφέλους και την κυρία για αυτή την έννοια, χρειάζεται να κλείσω νοσοκομεία με την αντιεπιστημονική, με το αντιεπιστημονικό κριτήριο της κοινωνιατρικής απόστασης μεταξύ των νοσοκομείων, που είναι στις αποστάσεις 20 έως 30 χιλιόμετρων μεταξύ, δεν μπορεί να πάει με νοσοκομεία. Και προανήγγειλε δηλαδή την υποστελέχωση περαιτέρω του συστήματος. Ήδη γνωρίζουμε ότι για το 2021 ο προϋπολογισμός προέβλεπε 572 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα χρηματοδοτήσεις, κρατικές χρηματοδοτήσεις για το ΕΣΥ και για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Να είμαστε εδώ, που δείχνουν ενός τέτοιου εκτιμότητας απέναντι σε αυτά τα οποία ετοιμάζει η κυβέρνηση, με το εισαγγέλλοντας το νέο ΕΣΥ και με το κλείσιμο νοσοκομείων και στην πόλη μας, από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα του Γενικού Νοσοκομείου, τουλάχιστον με αυτά που διαρρέονται, που θα σημαίνει, συνάδελφοι, ένα συντριπτικό πλήγμα όσον αφορά τις υποδομές στο δημόσιο σύστημα υγείας στην περιοχή μας, αλλά και συνολικά όμως στη χώρα. Και κάτι τέτοιο δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Γιατί ακριβώς είμαστε και σε μια περίοδο όπως είναι η πανδημία, που έχει αποδειχθεί πολύ περισσότερο ότι και αυτά που είναι σήμερα και με τη συνθήκη ότι θα ικανοποιηθούν τα όσα ζητάνε και τα όσα διεκδικούν οι υγειονομικοί και τα σωματεία σε σχέση με την πλήρη στελέχωση, λοιπόν, το λύσιμο μια σειρά ελλείψεων και προβλημάτων που υπάρχουν από τα νοσοκομεία, ακόμη και αυτά σήμερα δεν επαρκούν. Είναι η ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας μαζί με τα υπόλοιπα μέτρα που αφορούν τον αποσυγκροτισμό στους χώρους δουλειάς, τα μέτρα προστασίας δηλαδή, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αντίστοιχα από φθινόπωρο στα σχολεία. Είναι μια σειρά αναγκαία μέτρα, αξεπέραστα και προϋποθέσεις για να μπορέσει να αποδώσει και αυτό το κατά τα άλλα τόσο σημαντικό όπλο που μας έχει δώσει η επιστήμη, που είναι ο εμβολιασμός στα μέγιστα. Για να μπορέσει έτσι να εξασφαλιστεί και ενημέρωση στους συναδέλφους, στον κόσμο, στο λαό, με γενικότερα επιστημονική προσωποποιημένη ενημέρωση, πραγματικά παρακολούθηση εξατομικευμένα κάθε ασθενούς. Αλλά όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν σε ένα σύστημα πραγματικά υποστελεχωμένο, αποδιαρθρωμένο κτλ.